Αγαπητά μας αδέρφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και τον Θεό μας και για το βραδινό αυτό. Και ευχόμαστε και σήμερα η χάρις του Κυρίου να είναι εν το μέσο ημών. Να μας δώσει αγαθές μερίδες, να αυξηθούμε σε πίστη, γιατί πραγματικά μπροστά μας έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τον Κάπα Δέλτα Ψαλμό. Ψαλμός 24, σελίδα 522, είναι ψαλμός του Δαβίδ. Είναι πραγματικά υπέροχος ψαλμός μέσα στο Λόγο του Κυρίου, καθώς το θέμα μας σήμερα, αδερφοί, είναι η ερχόμενη αναζωπήρωση, την οποία αυτό το πόθο σε όλους τον καρδιές τον χτίζει ο Κύριος, σε όλες τις εκκλησίες, σε κάθε άτομο προσωπικά, ότι μπροστά μας, αδερφοί, έχουμε να δούμε τα μεγαλεία του Κυρίου μας, ποια είναι η θέση μας, ποια είναι η θέση της προσμονής, ώστε πραγματικά κι εμείς να απολαύσουμε, όπως τόσες φορές στην ιστορία απέλαυσε ο λαός του Θεού τα μεγαλεία και την επίσκεψη του Κυρίου μας. Ψαλμός λοιπόν Κάπα Δέλτα 522 σελίδα. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, διότι Αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο του Αγίου αυτού, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε μεταδολιότητος, ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπον σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων, Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Αλληλούια! Ένας πραγματικά υπέροχος ψαλμός, ο Κάπα Δέλτα ψαλμός του Δαβίδ, πολύ γνωστός γιατί ακολουθεί και τον γνωστότερο βέβαια ψαλμό, τον Κάπα Γάμα, που είναι ο Κύριος, είναι ο ποιμήν μου. Είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος αποτελείται από τρία μέρη. Είναι το πρώτο μέρος, τα δύο πρώτα εδάφια, όπου ο Δαβίδ βλέπει τη μεγαλοσύνη, το ένδοξο όνομα του Κυρίου μας. Είναι το δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελείται από άλλα τέσσερα εδάφια, στα οποία συναισθάνεται ο Δαβίδ τη δικιά του αδυναμία μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου. Είναι αυτή η λεγόμενη αντίφαση στην οποία έπεσαν όλοι, όχι έπεσαν, αλλά ήρθαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, καθώς είδανε τη δόξα του Κυρίου από τη μία και από την άλλη τη δικιά τους αμαρτωλότητα, αδυναμία, μικροψυχία, ολιγοπιστία. Αλλά και το τρίτο μέρος που είναι από το 7 έως το 10, τα υπόλοιπα τέσσερα εδάφια, στα οποία είναι εισαγωγή της δόξης του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτός ο ψαλμός, λένε οι σχολιαστές, φτιάχτηκε από τον Δαβίδ και υμνήθηκε όταν στο έκτο κεφάλαιο Β' Σαμουήλ μπήκε μες στην καρδιά του να φέρει την Κιβωτό και πάλι στην πόλη Δαβίδ και να μην κατοικεί εκεί μακριά σε μια επαρχιακή κομμόπολη. Θυμόμαστε στην ιστορία όταν στο έκτο κεφάλαιο Α' Σαμουήλ, λόγω της αποστασίας που υπήρχε επί των ημερών του Ηλί, η Κιβωτός του Θεού σε έναν πόλεμο ο οποίος συνήχθη εκλάπηκε από τους Φιλιστέους. Και νόμισαν οι Φιλιστέοι ότι με το που έχουν την παρουσία του Θεού, αυτή η παρουσία θα ευλογήσει αυτούς. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, δεν κατοικεί και δεν συγκάνει με την αμαρτία. Και εκεί που νόμιζαν ότι θα έρθει ευλογία στη ζωή τους εξαιτίας της παρουσίας του αληθινού Θεού, ήρθε καταστροφή. Αιμορροίδες, θανατικό, το οποίο διαδιδόταν μέσα από τα ποντίκια, από ό,τι καταλάβανε. Πρέπει να ήταν κάτι σαν πανδημία, βοβονική πανόλη. Εξαπλώθηκε στις μεγάλες πόλεις των Φιλιστέων και αντιλήφθηκαν ότι εμείς με τον Άγιο Θεό του Ισραήλ δεν μπορούμε να συγκάνουμε. Βάλανε την Κιβωτό πάνω σε μια άμαξα, νέα, με κάτι βόδια. Νέα, την εξαποστήλανε και αυτή, αν διαβάσουμε έτσι την ιστορία,
Α. Σαμουήλ 7ο κεφάλαιο τελικά, αφού πήγε στη Βεθσεμές, από εκεί τελικά κατέληξε στον οίκο του Αβιναδάβ, πάνω στο λόφο, στην Κυριάθ Ιαρίμ. Και έθεσε, λέει, Ελεάζαρ τον ιόν του και τον καθιέρωσε για να φυλάει την κυβωτό του Κυρίου. Τα ακολουθεί ένα πολύ παράξενο εδάφιο, αδερφοί. Πέρασαν, λέει, 20 χρόνια. 20 χρόνια που η κυβωτός ήταν εκεί απομονωμένη στην Κυριάθ Ιαρίμ, στο σπίτι του Αβιναδάβ. Είχε παιδιά αυτός, εδώ μας αναφέρει τον Ελεάζαρ. Αλλού στο 6ο κεφάλαιο Β' Σαμουήλ μας αναφέρει για τον Ουζά και τον Αχιό, τα άλλα δύο παιδιά. Πέρασαν 20 χρόνια και ο λαός στέναζε κάτω από την έλλειψη της παρουσίας του Θεού. 20 χρόνια λειψινδρίας πνευματικής, αγωνίας. 20 χρόνια όμως τα οποία ο Κύριος σήκωνε πνευματικά αναστήματα και σήκωσε τον Σαμουήλ. Και πάνω σε αυτόν τον στεναγμό και την κραυγή του λαού σηκώνεται ο Σαμουήλ και λέει, τι βάτε, επιστρέψατε. Ταπεινώσατε τους εαυτούς σας, εκβάλατε τα είδωλα, επιστρέψατε σε Κύριο των Θεών και αυτός θα εις ακούσει. Και αρχίζει ο Κύριος να εργάζεται μια τοπική αναζωπήρωση καθώς ο λαός επιστρέφει. Στείλουνε στήλο, Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας ευλόγησε ο Κύριος, αλλά εμείς θέλουμε τα περισσότερα, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Και εμείς, αδερφοί, σαν Εκκλησία, δεν αρκούμαστε σε αυτά που απολαμβάνουμε και είναι πολλά, αλλά θέλουμε να ζήσουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Δεν επαναπαυόμαστε στο ότι λάβαμε πνευμάγιο, λάβαμε κάποια χαρίσματα, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε και να βιώσουμε ως Εκκλησία Θεού, αδερφοί, τον γεγραμμένο λόγο του Θεού στην πληρότητά του. Και πραγματικά περνάνε και άλλα χρόνια. Διέρχεται η βασιλεία του Σαούλ, 20χρονος βασιλεία, και ο Κύριος σηκώνει τον Δαβίδ. Και αφού ο Δαβίδ πραγματικά περνάνε κάποια χρόνια, εγκαθίσταται η βασιλεία του, μπαίνει πόθος μες στην καρδιά του, όπως πιστεύω εφάμιλος πόθος υπάρχει σε όλων μας στην καρδιά, όχι η παρουσία του Θεού να κατοικεί εκεί κάπου δίπλα, ναι, υπάρχει στο λαό, υπάρχει ευλογία, υπάρχει χαρά, δόξα στον Θεό, νικήσαμε τους Φιλιστέους, αλλά θέλω η παρουσία του Θεού τώρα να κατοικεί μέσα στην πόλη Δαβίδ. Θέλω η δόξα του Κύριου να έρθει μέσα στην οικογένειά μου, μέσα στην καρδιά μου, μέσα σε κάθε τοπική εκκλησία. Και μπαίνει αυτό στην καρδιά του Δαβίδ, ένας πόθος Άγιος. Αλλά αδερφοί, αυτό που θέλει να μας διδάξει σήμερα ο Λόγος του Θεού, δεν φτάνει ο Άγιος πόθος. Χρειάζεται και η γνώση. Γιατί λέει, ο λαός μου χάνεται διέλειψης γνώσεως. Και μέσα σε όλο τον πόθο ο Δαβίδ κινητοποιεί όλο τον λαό. Πάνε στο σπίτι του Αβιναδάβ, κατά τη συνήθεια των Φιλιστέων και αυτοί, πάνε και παίρνουν την κυβωτό, τη βάζουν σε μία νέα άμαξα, με δύο βόδια μπροστά και βάζουν και τα παιδιά του Αβιναδάβ, τον Αχιό και τον Ουζά, να οδηγούν την άμαξα. Και καθώς το σκεφτόμουν, φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια, δεκάδες χρόνια που αυτά τα παιδιά ζήσανε και μεγαλώσανε με την αίσθηση ότι η κυβωτός του Θεού είναι στο λόφο μας, είναι στο σπίτι μας, συνηθίσανε και το χειρότερο εξοικειωθήκανε με την παρουσία του Θεού. Και πόσο φοβερό είναι και εμείς, αδερφοί, πολλές φορές εξοικειωνόμαστε. Μάθαμε να ακούγεται η φωνή «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός εν το μέσο ημών» και εμείς να το θεωρούμε δεδομένο. Μάθαμε από αυτό μικρόφωνο και από κάθε μικρόφωνο ακούγεται λόγος και ρήματα Θεού και το θεωρούμε και αυτό δεδομένο. Μάθαμε στην προσευχή να λαλεί το πνεύμα του Άγιο και θεωρούμε και αυτό δεδομένο, ίσως. Και ήρθε μια εξοικείωση στην καρδιά αυτών των παιδιών. Και καθώς οδηγούν την άμαξα, σύεται υπό τον βόν και απλώνει ο Ουζά το χέρι του για να συγκρατήσει την κυβωτό. Και εκεί λέει, ο Κύριος επάταξε αυτόν για την προπαίτεια αυτού. Και καθώς αδελφοί θα δούμε, γιατί κάθε εκκλησία την διεγείρει ο Κύριος για να έρθει εν δυνάμει η παρουσία του Θεού, αδερφοί, αναζωπήρωση. Αλλά πρέπει να προσέξουμε κάποια χαρακτηριστικά και ένα από αυτά είναι η προπαίτεια. Φαντάζομαι όλοι χαρούμενοι, ευλογημένοι, υμνολογίες, δοξολογίες, αλλά αδερφοί ποτέ δεν πρέπει να αφήσουμε το γεγραμμένο. Και εκεί, αδερφοί, ήρθε μία λέξη που δεν μας την αναφέρει εύκολα για τον Δαβίδ πρωτύτερα. Εφοβήθη εκεί ο Δαβίδ τον Κύριο. Και είπε, σταθείτε. Ο Κύριος είναι Άγιος. Πώς θέλει κατοικήσει η κυβωτός του Θεού μέσα στην πόλη μου, εδώ. Και αν διαβάσουμε πραγματικά στο 7ο και στο 6ο κεφάλαιο Β' Σαμουήλ τώρα, μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού
Και κάθισε, λέει, η κιβωτός του Κυρίου εν το οίκο οβί δε δόμ του Γετθαίου 3 μήνες. Και κάθομαι και σκέφτομαι τι έκανε ο Δαβίδ τους 3 μήνες αυτούς. Πιστεύω, αδερφοί, έπεσε με τα μούτρα στο γεγραμμένο λόγο να καταλάβει γιατί συνέβη αυτό που συνέβη και τι πρέπει να αλλάξω, τι πρέπει να κάνω ώστε η κιβωτός να έρθει και η δόξα του Θεού μέσα στην πόλη μου. Και άκουσα ότι 3 μήνες που έμεινε εκεί η κιβωτό ευλογήθηκε το σπίτι του οβί δε δόμ. Αλλά τώρα ο Δαβίδ ξέρει τι έφταξε και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και σήμερα θέλουμε να μάθουμε, αδερφοί όλοι μας, από το Λόγο του Θεού, τι καλούμαστε να κάνουμε, ώστε η παρουσία του Θεού να έρθει εν δυνάμει εν το μέσο ημών, αδερφοί. Και λέει ο Δαβίδ σε άλλο κεφάλαιο, λέει, διότι δεν εζητήσαμε αυτόν πρώτερον κατά το γεγραμμένο. Και βάζει τους Λεβίτες να σηκώσουν επόμον την κιβωτό, κάθε 6 βήματα που κάνανε οι ιερείς, βάζανε θυσιαστήριο, ολοκαύτωμα, θυσίες ειρηνικές, σιγά σιγά. Ο Δαβίδ απεκδίθηκε τον χιτώνα του, απεκδίθηκε τα ημάτια της βασιλικής του στολής και απλώς και αυτός μαζί με τον λαό χόρευε, απολάμβανε την παρουσία του Θεού, δόξαζε με φόβο Θεού αλλά και φροσύνη και χαρά, καθώς η κιβωτός του Θεού εισερχότανε στην πόλη Σιών, την πόλη Δαβίδ. Και πάνω εκεί, αδερφοί, λένε οι σχολιαστές, έγραψε αυτόν τον ψαλμό. Και τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τα σημεία αυτού του ψαλμού, πώς ακολουθεί το ένα το άλλο, έχοντας ο Δαβίδ πια μελετήσει το Λόγο του Θεού για 3 μήνες και έχοντας κατανοήσει με ποιον Θεό έχει να κάνει, πως τώρα πρέπει να είμαι εγώ μέσα στον οίκο μου, στην καθημερινή μου συμπεριφορά, αφού η κιβωτός του Θεού κατοικεί δίπλα στο σπίτι μου, και πως σαν εκκλησία πρέπει να υποδεχθούμε. Και αρχίζει και λέει ο Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτοί, διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Και το πρώτο πράγμα, αδερφοί, στην εξήτησή μας αυτή για την αναζωπήρωση που καλούμαστε, αδερφοί, να μας διδάξει το Πνεύμα το Άγιο, είναι το μεγαλείο του παντοδυνάμου Θεού. Όταν ο Ισαΐας σε μια ανάλογη προσωπική εξήτηση στο 6ο κεφάλαιο, 2 έτη λέει, το έτος λέει καθόλου απέθανε, λέει ο Ζίας, ο βασιλεύς, είδων τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδο αυτού εγέμισε τον ναόν, τα σεραφείμ ήταν γύρω, λέει ψάλλοντα, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, όλη η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού και οι παραστάτες του οίκου σιόντουσαν. Και εκεί μπροστά στο μεγαλείο, στη δόξα, στην ευλογία, γονάτισε, αδερφοί. Και έχουμε ανάγκη, αδερφοί, για να άλλη μια φορά να εννοήσουμε και να καταλάβουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Και το ξαναλέω, αδερφοί, ο πρώτος κίνδυνος που κινδύνευσε και ο Δαβίδ είναι να εξομοιώσω τον Θεό, ότι είναι σαν και εμάς άνθρωπος. Να εξοικειωθώ με την παρουσία του Θεού. Καθώς ζητάω την αναζωπήρωση, να μην καταλάβω ότι αυτόν που ζητάω να έλθει εν το μέσο ημών είναι ο ύψιστος, ο Θεός ο δυνατός. Και λέει στον Μαλαχή, αδερφοί, στο 3ο κεφάλαιο κάτι φοβερό, σε μια αντίστοιχη εξήτηση του λαού του Θεού. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. «Και ο Κύριος, τον οποίον συζητάτε, ξαφνικά εξέφνης θέλει έλθει στον ναόν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, αλλά τι δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, και τι δύναται να σταθεί στην παρουσία αυτού, διότι αυτός είναι ο σπύρχον ευτού και ο σμίγμα γναφέων, θέλει καθίσει όσο χωνεύων και καθαρίζουν το αργύριον». Ζητάς τον Κύριο και ζητάω τον Κύριο. Όλοι μαζί ζητάμε τον Κύριό μας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το πρώτο μάθημα, ποιον Κύριο ζητάμε. Ζητάμε τον ύψιστο. Είναι αυτόν για τον οποίο ο Λόγος του Θεού λέει «Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό και ο Θεός το Λόγος». Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίον έγινε. Ο Ιησούς Χριστός, η δόξα του Θεού, η εικόνα του Θεού, κληρονόμος όλης της κτήσεως, ο οποίος κάθεται, αδερφοί, πριν την ανάληψή του και λέει «Σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και επί της γης». Τον βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη να φωνάζει και να λέει «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, ο ζών, όσοις έγινα νεκρός και ζω πάλι στους αιώνες, ο οποίος έχω, λέει, τα κλειδία του άδου και του θανάτου». Αυτόν τον Κύριο ζητάμε να έρθει εν το μέσο ημών.
Και καθώς ο Δαβίδ πραγματικά, αδερφοί, αναλογίζεται η δόξα του Κυρίου, καταλαβαίνει ποιον Κύριο θέλει να φέρει μέσα στην πόλη Σιών και στο σπίτι του, έρχεται και λέει, αλλά τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτό, τις. Ξέρετε, η Ιερουσαλήμ ήταν χτισμένη σε ένα υψόμετρο αρκετές εκατοντάδες μέτρα πάνω από το επίπεδο της θαλάσσης και πόσο μάλλον από την νεκρά θάλασσα που ήταν ανατολικά αυτής, που ήταν σε αρνητικό υψόμετρο. Και όταν κάποιος πήγαινε από την Βιθανία να ανέβει στην ορεινή Ιουδαία πάνω στο φρούριο Σιών, στην πόλη Ιερουσαλήμ, ανέβαινε, ήταν μια ανάβαση. Και σε αυτήν την ανάβαση ο Δαβίδ αντιλαμβανόταν, καθώς πλησίαζε με την Κιβωτό να την εισάξει μέσα στην σκηνή που είχε προετοιμάσει για αυτήν, λέει, Κύριε, από εδώ και πέρα δεν είναι απλώς μια πόλη, δεν είναι απλώς ένα παλάτι, δεν είναι απλώς μια περιτυχισμένη βασιλεύουσα, είναι κατοικητήριον Άγιον. Και από εδώ και πέρα, καθώς εγώ θα διέρχομαι και θα ανεβαίνω αυτό το δρόμο και ο λαός με θεμού, ποιος θα ανεβαίνει από εδώ και πέρα πάνω στο όρος του Κυρίου και ποιος θα μπορεί να σταθεί από εδώ και πέρα μες στην πόλη Ιερουσαλήμ. Και έρχεται διαπνεύματος Αγίου και μας λέει, ο αθώος τας χείρας, ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε με τα δολιότητος. Χαρακτηριστικά, αδερφοί, αγιασμού. Ξέρετε, τον έσχατο αυτό καιρό, αδερφοί, κάνουμε μια πολύ μεγάλη λάθος ερώτηση. Γιατί η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε δεν είναι τι είναι αμαρτία. Η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι σήμερα είναι τι μου προξενεί βάρος. Λέει, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν πια κάθε βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέξουμε. Άρα, αν θέλω να μετέχω στην αναζωπήρωση, αν θέλω και εγώ να είμαι από μια γωνία και να απολαμβάνω τη δόξα του Κυρίου, το ερώτημα που πρέπει να θέσω σήμερα στον εαυτό μου δεν είναι, Κύριε, τι είναι αμαρτία για να το αποβάλω. Είναι αυτονόητο. Το ερώτημα που πρέπει να θέσω για τον εαυτό μου, Κύριε, είναι τι μου προξενεί βάρος. Ένας αθλητής, αδερφοί, δεν πριν τρέξει τα τελευταία μέτρα ή πριν προετοιμαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι για ένα μεγάλο άθλημα, δεν τον απασχολεί μόνο οι εισαγωγικά αμαρτίες, αν κάνει τη φοβερή διατροφή, αν, ξέρω εγώ, κάνει καταχρήσεις ή κάνει άλλα πράγματα, αλλά καθώς πλησιάζει, τον απασχολούν οι λεπτομέρειες, τον απασχολούν το πώς έφαγε, το τι ήπιε, πόσα γραμμάρια ζυγίζει, τα ρούχα του, πόσα ζυγίζουν. Γιατί ξέρει ότι στον αγώνα που καλείται να μπει, το κάθε περιττό βάρος, το κάθε περιττό πράγμα στη ζωή του θα του στοιχήσει την πρωτιά και τελικά την νίκη. Και λέει, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδία, αδερφοί. Και καθώς, αδερφοί, τα διάβαζα όλα αυτά, αδερφοί, και παράλληλα την ώρα που βρισκόμαστε, ξέρουμε ότι ανακοινώνονται καινούργια μέτρα. Θέλω να σας πω, αδερφοί, κάτι που χτίζει ο Κύριος στην καρδιά μου τους τελευταίους μήνες. Όταν εγώ πριν από 4 μήνες πέρασα τη δικιά μου προσωπική καραντίνα, ο Κύριος επέτρεψε, αδερφοί, να έρθει στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο περιέγραφε τις 6 μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις των τελευταίων 160 ετών του 19ου και του 20ου αιώνα, αδερφοί, και μας ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη το 1857 μέχρι την Ιουαλία, την Κορέα το 1904, την Αζούζα, παρόμοιες ημερομηνίες, τη Βόρεια Σκωτία το 1949, και άρχισα να ψάχνω, αδερφοί, και να μελετάω ποια ήταν τα κοινά αυτά στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία ήλκησαν, γιατί δεν μπορούμε με τίποτα, αδερφοί, να επιτάξουμε ή να επιβάλλουμε στον Κύριο το τι θα κάνει. Αλλά υπάρχουν στοιχεία που ελκύουν τη χάρη του Θεού, αδερφοί. Και καθώς τα διάβαζα, αδερφοί, συνειδητοποίησα ότι αυτό που ελκύει τη χάρη του Θεού, αδερφοί, είναι τα γόνατα. Και ο κοινός παρανομαστής που υπήρχε σε όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις είναι ότι ξαφνικά, άνευ χειρός ανθρώπου, ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους ασήμαντους, μικρούς, κατά την πλειοψηφία τους νέους σε ηλικία, οι οποίοι από το πουθενά έμπαινε ένα απίστευτο βάρος προσευχής, το οποίο άρχισε σιγά σιγά να είναι τόσο έντονο που να το μοιράζονται με συνομιλίκους, με άλλους στην κοινότητα, και να αρχίζει ο Κύριος να χτίζει θυσιαστήρια. Και καθώς παρακολουθήσα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αδερφοί, θα ήθελα να σας περιγράψω λίγο, με λίγα λόγια, τι έγινε το 1857. Είναι
στη Νέα Υόρκη. Είναι γνωστό βέβαια ως The Great Awakening, η μεγάλη αφύπνιση του 1857. Για πολλούς θεωρείται ότι είναι μετά το ανόγιο της Πεντηκοστής η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει τα τελευταία 2.000 χρόνια. Όταν ξαφνικά, αδερφοί, σε μια Νέα Υόρκη στην οποία κυριαρχεί η αμαρτία. Μιλάμε για μια Νέα Υόρκη στην οποία κυριαρχεί το σκλαβεμπόριο. Έχουν συναντηθεί και συγκροτηθεί μαφίες, ομάδες. Είναι τρομερή διαφορά του πλούτου μεταξύ των τελείως φτωχών και των πολύ πλουσίων. Υπάρχει πολύ μεγάλη ασωτεία όσον αφορά την πορνεία, τη μοιχεία, το ποτό. Προετοιμάζεται το έδαφος για τον εμφύλιο πόλεμο που είναι επιθύρας να ξεσπάσει και σε αυτή την κατάσταση, αδερφοί, στην οποία δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την Εκκλησία, ένας άνθρωπος, ο Ιερεμίας Λαμφιέρ, ξαφνικά ένας επιχειρηματίας νεαρός ηλικία μπαίνει στην καρδιά του να κάνει κάτι απλό. Μην φανταστείτε ότι κάνει κάτι υπερβολικό. Κάνει κάτι απλό. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου του 1857 όταν αρχίζει να μοιράζει φυλάδια και να προσκαλεί σε μία μονόωρη εβδομαδιαία προσευχή όλων των επιχειρηματιών. Σας προσκαλώ, λέει, την Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι για μία ώρα προσευχή όλοι μαζί. Επί δύο εβδομάδες μοιράζει φυλάδια και 23 Σεπτεμβρίου του 57 είναι η πρώτη προσευχή. Όταν 12 η ώρα φτάνει στο κτίριο, ξέρετε πώς βρίσκει μέσα? Κανέναν. Στις 12.30 φτάσανε 6 άτομα. Και με αυτά τα 6 άτομα, αδερφοί, αρχίζει. Αλλά μένει πιστός σε αυτό που του έδωσε ο Κύριος. Την άλλη Τετάρτη το ίδιο. Την παράλληλη Τετάρτη, σε δύο εβδομάδες, ξέρετε τι γίνεται, αδερφοί? Πέφτει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Όλοι χρεοκοπούνε. Δύο εβδομάδες μετά, αδερφοί, έρχεται απόλυτη χρεοκοπία στην οικονομία της Νέας Υόρκης και αυτό επηρεάζει όλη την Αμερική. Το αποτέλεσμα είναι ξαφνικά κατά εκατοντάδες οι άνθρωποι αρχίζουν να σειραίουν στην προσευχή, προσπαθώντας να βρουν ελπίδα και μην έχοντας και τίποτα άλλο να κάνουν. Αρχίζει αυτό τώρα να συγκροτείται, αδελφοί, από εβδομαδιαία, να γίνεται πιο συχνή, μέχρι που τον Δεκέμβριο, ούτε 3 με 2,5 μήνες μετά, 10.000 άτομα συναντιούνται όχι κάθε εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα για προσευχή στη Νέα Υόρκη. 10.000 άτομα, αδερφοί. Η παρουσία του Θεού πέφτει με τόση δύναμη, δεν υπάρχει κάποιος που να κυριαρχεί, δεν υπάρχει, υπάρχει προσευχή, αδερφοί, υπάρχει πνεύμα προσευχής και είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας, ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Ξαφνικά αυτό αρχίζει να εξαπλώνεται τόσο έντονα, άνευ χειρός ανθρώπων, άνευ διαφημιστικών εταιριών, άνευ φυλαδίων, άνευ ραδιοφώνου σε όλες τις πόλεις της Αμερικής. Αρχίζουν να φεύγουν άνθρωποι στην Πενσιλβάνια, στο Σεν Λιούις, πάνω στο Οχάιο και το Κλίβελαντ, στο Σικάγο και να συγκρατούνται ομάδες προσευχής. Μέχρι που φτάνουμε το 1858, όπου στην Αμερική βαπτίζονται στο νερό 20.000 ψυχές κάθε εβδομάδα. Το ξαναλέω, 20.000 ψυχές κάθε εβδομάδα. Η παρουσία του Θεού, λέει, ήταν τόσο δυνατή, ώστε τα καράβια που ερχόταν στο λιμάνι της Νέα Υόρκης, τα έπιανε η παρουσία του Θεού πριν έρθουν σε επαφή με την ακτή. Πέφτανε στα γόνατα οι ναύτες, σκληροί άνθρωποι, αναγεννιόντουσαν, λαβαίνανε πνεύμα Άγιο πριν κατέβουν στο λιμάνι και πριν ακούσουν κάτι περί της αναζωπήρωσης. Και αδερφοί, αυτό είναι που ζητάμε. Θα μου πεις, ζητάς μεγάλα. Αδερφοί, έχουμε μεγάλο Κύριο. Και όσο είναι μεγάλος ο Κύριος, θα ζητάμε μεγάλα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι ο καιρός είναι εγγύς. Ο καιρός επλησίασε. Και ξέρετε, τα σημεία κάθε αναζωπήρωση, αδερφοί, τα οποία φαίνονται στον ψαλμό αυτό, είναι 4. Το πρώτο σημείο κάθε αναζωπήρωση, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος συγκροτεί ομάδες που έχουν βάρος προσευχής. Αν δεν έρθει, αδερφοί, βάρος και δάκρυα προσευχής, δεν γίνεται τίποτα. Το αμέσως δεύτερο αποτέλεσμα, το δεύτερο χαρακτηριστικό κάθε αναζωπήρωσης, είναι ότι πέφτει, αδερφοί, σε όλο τον κόσμο, εντός εκκλησίας και εκτός, βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητας και αναγκαιότητα για μετάνοια και επιστροφή, αδερφοί. Μπαίναν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, στην Ιουαλία το 1904, τους καθήλωνε το Πνεύμα το Άγιο, πέφτανε στα γόνατα στο πρώτο βήμα, εξομολογιόντουσαν τις αμαρτίες τους, κλαίγανε, συμφιλιωνόντουσαν,
αλλάζανε ένα πνεύμα μετάνοιας και εξομολόγησης. Κύριε, τι θέλει αναβείς τώρα στο Κύριο και τι θέλει σταθεί εν το τόπο του Αγίου σου. Το τρίτο, αδερφή, που έρχεται είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδερφή. Με γλωσσολαλιά, με παρουσία Θεού. Περιγράφουν έτσι άνθρωποι που είναι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων εκείνων μέσω δημοσιογράφων. Ύμνη εν πνεύματι. Ύμνη εν πνεύματι. Ξέρετε, φοβερό είναι, και το έχουμε ζήσει, να αναλαμβάνει ως μαέστρος το Πνεύμα το Άγιο και να οδηγεί την προσευχή. Να σηκώνεται ύμνος, να σηκώνεται προφητεία, να σηκώνεται δοξολογία, να φέρνει άλλος μήνυμα. Να έρχεται ο άλλος να ανεβαίνει σαν υποτυπώδη άμβονα που ήταν ένα χαρτόκουτο και να λέει: θέλω να συμφιλειωθώ με τη μητέρα μου. Να είναι χιλιάδες κόσμος μπροστά, να πετάγει τη μητέρα του από πίσω και να λέει: παιδί μου, εδώ είμαι. Να τρέχει να την αγκαλιάζει. Να κλείνουν τα χαρτοπέγνη, να κλείνουν τα καζίνο, να κλείνουν οι λέσχες. Να κλείνουν. Η αστυνομία δεν είχε τίποτα να κάνει. Στην Ουαλία, πάνω από ένα χρόνο, δεν είχε δουλειά. Και δεν μιλάμε για μια αριστοκρατική συνοικία, μιλάμε για μια συνοικία που ήταν γεμάτη ανθρακορίχους, σκληρούς, δυνατούς άνθρωπους. Να πηγαίνεις στα 50 και τα 100 μέτρα κάτω από τη γη και να ακούς ψαλμούς αντιβρισιές. Να βγαίνουν 5 ώρα τα χαράματα από τη βάρδιά τους και να συγκροτούν ομάδες πρωινής προσευχής στις 6. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, θέλει να κάνει θαυμάσια. Και θα κάνει. Αλλά θέλω και εγώ, πιστεύω και εσύ, να αποτελούμε μέρος αυτών που το Πνεύμα το Άγιο θα συγκροτήσει και θα κάνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ γι' αυτό. Πριν περίπου αρχές Δεκεμβρίου άρχισε να ανεβαίνει αυτό το βάρος μέσα στην καρδιά μου και λέω: Κύριε, τι να κάνουμε, υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν καταστάσεις. Λέω: θα στείλω ένα μήνυμα σε κάποια αδέλφια και στην νεολαία και θα γράφω στο μήνυμα: όποιος αισθάνεται ένα βάρος για προσευχές μου, στείλει απάντηση. Θα αρχίσω έτσι. Και πραγματικά 6 αδέλφια μου στέλνουν πίσω απάντηση και μου λένε: αδερφέ, δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Δεν τους είπα τι είχα στο μυαλό μου. Λένε: αλλά και εμάς το Πνεύμα το Άγιο εδώ και μια εβδομάδα μας διεγείρει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες και έχουμε ένα όπλο που είναι η προσευχή, το οποίο δεν το αξιοποιούμε. Και αποφασίζουμε, αδερφοί, να μείνουμε στα γόνατα με ολονυχτία. Πλησίαζε εκείνη την ημέρα, τέλη Δεκεμβρίου, και λέω: Κύριε, είμαστε 6-7 άτομα. Έχει νόημα, είναι από σένα. Και ξαφνικά Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ θα κάναμε την πρώτη ολονυχτία, καθώς ήμουνα στο ίντερνετ και προσευχόμουν, έτσι διάβαζα κάποια, πέφτω πάνω σε μία ρίση ενός αδελφού μας Ευαγγελιστή από τον προηγούμενο αιώνα, του Ravenhill, ο οποίος έλεγε: αν θέλεις να έρθει αναζωπήρωση στην Εκκλησία, μάζεψε μισή ντουζίνα ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν, να μάχονται, να κράζουν στην προσευχή. Και ξαφνικά είναι το Πνεύμα το Άγιο πάνω μου και λέω: Κύριε, αυτό είναι. Μισή ντουζίνα. Τι σημαίνει μισή ντουζίνα? Μισή ντουζίνα σημαίνει 6. Και κοιτάω, ήμασταν 6 εκείνη τη στιγμή. Και λέω: Κύριε, είναι από σένα. Αρχίζουμε και έχει ο Θεός. Και άρχισε ο Κύριος αυτό, αδερφή, να το αυξάνει. Αλλά λέει ο Πέτρος: πάντων τον τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Είναι καιρός, αδελφοί, που αρχίζει να συγκροτεί ο Κύριος θυσιαστήρια, μικρά, πολλά τοπικά θυσιαστήρια. Και όταν θυμάμαι την πρώτη φορά βγήκαμε 6 ώρα τα ξημερώματα από την προσευχή, αισθανόμασταν, αδελφοί, άλλοι άνθρωποι. Αισθανόμουν αυτό που λέει στον Σαούλ, όταν τον επισκέφθηκε και ο Κύριος και ο Σαμουήλ και λέει: μετεβλήθη, λέει, εις άλλων άνθρωπων. Και από εκεί πέρα αρχίσαμε, αδελφοί, να συγκροτούνται ολονυχτίες προσευχές. Και αρχίζει ο Κύριος, αδελφοί, όταν άρχισα να βλέπω ένα παιδάκι 16 χρονών, κοριτσάκι, να λαβαίνει προφητεία. Όταν άρχισαν παιδάκια να τους δείχνει ο Κύριος οράσεις, να τους δείχνει αγγέλους γύρω από τον οίκο του Θεού. Όταν άρχισε να υπάρχει συμμαρτυρία Πνεύματος του Αγίου και να αναζωπηρώνει χαρίσματα. Θα σας μεταφέρω μια εμπειρία που είχα όταν 3:30 ήταν το βράδυ. Όταν ξαφνικά στις γλώσσες ο Κύριος μου δίνει μία λέξη. Μου δίνει αβέλ με ολά. Αβέλ με ολά. Λέω: Κύριε, αβέλ με ολά. Κάτι μου θύμιζε όμως το αβέλ με ολά. Το ψάχνω λοιπόν και πάω, αδερφοί, στους προφήτες, στους βασιλείς, όπου είχε πάει ο Ηλίας κατεργμένος από την Ιεζάβελ πάνω εκεί στο βουνό. Έρχεται ο Κύριος με τη φωνή λεπτού αέρος και τον καλεί και του λέει: Ηλία, μη φοβάσαι. Άφηκα εσέ με αυτόν, λέει, 7.000 οι οποίοι δεν έκλειναν γόνοι στο βάλ. Αλλά είπαγε.
και θέλεις χρήση αυτών στη θέση του τάδε στη Συρία και του δίνει αποστολές και θέλεις χρήση Ελισέ των ιών του Σαφάτ από Αβέλ με όλα προφήτην αντί σου. Και έρχεται ο Κύριος και μου μιλάει στην καρδιά και μου λέει, ξέρεις κάτι, η πρώτη αποστολική εκκλησία ήταν σαν τον Ηλία, ήταν η δύναμη του Ηλία του προφήτου, αλλά εγώ σηκώνω τον έσχατο αυτό καιρό τον Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν κατεφρονημένος. Όταν ο Ελισέ γύρισε τον Ιορδάνη, τρέξαν οι προφήτες και του λένε, εντάξει, καλός είσαι, αλλά μήπως το Πνεύμα το Άγιο έχει τον Ηλία, μήπως τον έριξε σε κάποιο βουνό να πάμε να τον βρούμε. Τους λέει, μην πάτε. Πάνε, δεν τον βρήκανε. Γιατί θέλαν τον Ηλία? Γιατί πιστεύουν ότι σαν τον Ηλία δεν μπορεί να ξανάρθει κάτι. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος έρχεται και θα φέρει τον Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν κατεφρονημένος. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος ήταν επιχειρηματίας. Ήταν αυτός που έριχνε το νερό στα χέρια του Ηλία για να πλένεται. Αλλά είχε διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Και καθώς το λέω αυτό και τελειώνει η προσευχή 6 ώρα, με πιάνει μια αδερφή προφήτησα, μου λέει, Δημήτρη, δεν το πιστεύσεις. 12.30 ώρα με το που γονατίσαμε το βράδυ, μου δείχνει ο Κύριος μια όραση. Και βλέπω τον Ηλία, ο οποίος ανέβαινε, λέει, με την πύρινη άμαξα στον ουρανό, έπεφτε η κάπα του και την έπιανε από κάτω ο Ελισέ, και ακούω το Πνεύμα του Άγιο να μου λέει, διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Αν το πιστεύω, θα το γευθώ και θα είμαι και μέρος αυτού. Πριν από 2 εβδομάδες, Παρασκευή βράδυ, μία αδελφή μας, πριν την τελευταία μας προσευχή που είχαμε ολοήμερη, βλέπει ένα όνειρο. Και θέλω να το μεταφέρω, αδερφοί. Ήμασταν, λέει, κόσμος πολλής, οι οποίοι ανεβαίναμε ένα βουνό. Και καθώς το ανεβαίναμε, ενώ το βουνό ήταν αρκετά ανηφορικό, εν τούτης δεν κουραζόμασταν. Και φτάνουμε, λέει, όλοι μαζί πάνω, ήταν ένα μεγάλο οίκημα, και καθώς ερχόμαστε στο οίκημα, ήταν πολλές τάξεις. Και μπαίνουμε κατευθείαν, χωριζόμαστε σε τάξεις που έγινε μάθημα. Και αφού τελείωσε το μάθημα, μετά βγήκαμε, πήγαμε σε έναν κοινό χώρο μεγάλο που ήταν γεμάτος με κρεβάτια. Αλλά δεν μας φτάνανε και ξαπλώσαμε όλοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, άλλοι στο κάτω, στο πάτωμα, άλλοι σε sleeping bag, άλλοι στα κρεβατάκια, και κοιμηθήκαμε. Και όταν το πρωί ξυπνήσαμε, έπρεπε να βγούμε από αυτόν τον χώρο και υπήρχε ένα πολύ πολύ μικρό στενό πέρασμα. Και βλέπω, λέει, αδερφή, δίπλα μου την Οσανά. Όλα τα ονόματα που θα σας πω είναι ονόματα που είναι στην εκκλησία της Νίκαιας, αλλά έχουν ένα ιδιαίτερο λόγο που θα σας τα πω. Βλέπω, λοιπόν, μια κοπελίτσα είναι, νιώπαντερε, την Οσανά. Και περνάει πρώτα εκείνη, ακολουθώ, βγαίνουμε έξω και βλέπω την αδερφούλα δίπλα και πέραμε χαρά. Ήταν εκεί, στεκότανε, προσευχότανε και εμείς πέραμε χαρά. Και καθώς προχωράω, βλέπω την αδερφή την Αναστασία, είναι μια διακόνισσα η οποία είχε κάτι, ήταν πλακόστρωτο εκεί που βγήκαμε και μας περίμεναν κάτι πούλμα να φύγουμε. Η οποία τακτοποιούσε τις πλάκες, τις έβαλε σε τάξη και ήταν η ευλογία του Θεού πάνω μας. Και δίπλα μου, λέει, βλέπω, από πίσω μου ήταν, λέει, ο Μανώλης, ένας διάκονος στην εκκλησία, ο οποίος, λέει, δεν μίλαγε, αλλά είχε μια πραότητα πάνω του και με την πραότητα αυτή η αδερφή μας οδηγούσε, έδινε κατευθύνσεις χωρίς εμείς να ακούμε φωνή. Και μπροστά, λέει, βλέπω τον αδερφό τον Ηλία, ένας νέος αδερφός μας στην εκκλησία, ο οποίος πήγαινε, βλέπω το πίσω του, και καθώς είχε αυτό που φορούσε, το πετάει την κάπα προς τα πίσω και αυτή μας κάλυψε σαν να σεντώνει όλους μαζί. Δίπλα μου, λέει, βλέπω τον άντρα μου, το Φώτη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ψηλός και ο οποίος, λέει, μας φώτιζε όλους. Και έρχεται και ο αδερφός ο Χριστόφορος, είναι ο ποιμένας της εκκλησίας, ο οποίος μας πλησιάζει, βάζει τα χέρια πάνω και η ανάσα του, λέει, έμπαινε μέσα. Και ακούω εκείνη την ώρα τη φωνή του Κυρίου και μου λέει, σε 2 λεπτά αναχωρείται. Και σηκώνομαι και ακούω τη φωνή του Κυρίου να μου μιλάει. Η Οσανά είναι η δοξολογία. Και στη δοξολογία του Πνεύματος θα λαβαίνεις χαρά. Η Αναστασία είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα βάλει τα πάντα σε τάξη και θα δώσει οδηγία Πνεύματος. Ο Μανώλης που είδες από πίσω είναι ο Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μεθυμών, ο οποίος με την πραότητα και την ειρήνη του δίνει οδηγίες. Αλλά και ο Ηλίας είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου,
ο οποίος καθώς πορεύεται θα πετάξει τη μιλωτή πάνω και θα έρθει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Ο Φώτης είναι το φως του Χριστού, το οποίο φωτίζει τα πάντα μες στη ζωή μας. Και ο Χριστόφορος, αυτός που φέρει το Χριστό, είναι ο Κύριος, το δια του οποίου της πνοής θα ζωοποιηθούμε, αλλά μάθε ότι έχετε 2 λεπτά. Αδελφοί, το καταλαβαίνουμε, έχουμε 2 λεπτά. Δεν έχουμε 5, έχουμε 2 λεπτά. Και θέλουμε κι εμείς, μαζί με τον Δαβίδ, να πούμε «Σηκώσατε πύλες τα σκεφαλά σας, υψώθητε θηρεώνη και θέλει σέλθει ο βασιλεύς της δόξης». Φανταστείτε τώρα όλος ο λαός να ψάλλει, καθώς η Κιβωτός διέρχεται δια των πυλών της Ιερουσαλήμ, για να βρει τόπο αναπαύσεως στην σκηνή την οποία προετοίμασε ο Δαβίδ ή αυτήν, και όλος ο λαός, οι ιερείς ανοίγουν τις πύλες, οι αυλάρχες, οι φύλακες, οι ιερείς, ο λαός, γυναίκες, παιδιά, και ψέλνουν «Σηκώσατε πύλες στα σκεφαλά σας, υψώθητε θηρεώνη και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης». Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμω. Πολλές φορές, αδερφοί, αισθανόμαστε και είμαστε πάρα πολύ μικροί για τις υποσχέσεις του Κυρίου. Αλλά πιστεύω ακράδαντα, όπως ο Δαβίδ έψαλε τότε, και εγώ με όλη μου την καρδιά ψάλω τώρα, αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπον σου, Θεέ τον Ιακώβ. Αυτή είναι η γενεά. Αυτή η γενεά της νεολαίας που μπορείς να νομίζεις, να νομίζω ότι είναι αδύνατη και είναι, ότι είναι πεσμένη και μπορεί να είναι, αλλά είναι η γενεά με την οποία θα εργαστεί ο Κύριος. Είναι η γενεά η οποία θα μάθει τον πόλεμο της προσευχής. Είναι η γενεά που εσυναισθανόμενη την αδυναμία της θα πέσει στα χέρια ενός δυνατού Θεού. Είναι η γενεά με την οποία ο Κύριος θα κάνει θαυμάσια. Θέλεις να ανήκεις στην γενεά αυτή? Και έχει το Πνεύμα του Άγιο στον 103 Ψαλμό 13 εδάφιο και λέει κάποια εδάφια τα οποία, αδερφοί, τα αφιερώνω σε όλους εμάς σήμερα. Πιστεύω το Πνεύμα του Άγιο μας τα αφιερώνει. Σύ Κύριε, τι λέει, θέλεις σηκωθεί. Σύ θέλεις σηκωθεί. Θέλεις σπλαχνιστεί την Σιών. Διότι είναι καιρός να ελεείς αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασε. Γιατί, Κύριε, έφτασε? Γιατί πιστεύεις, Δαβίδ, ή όποιος γράφει τον ψαλμό αυτό δεν μας λέει του Δαβίδ, γιατί πιστεύεις, Δημήτρη, ότι έφτασε? Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής. Τότε τα έθνη, λέει, τι θα κάνουν? Θέλουν συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης τη δόξα αυτού. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού, θέλει επιβλέψει εις την προσευχή των εγκαταλειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέηση αυτών. Σύ, Κύριε, θέλει σηκωθεί, θέλει σπλαχνιστεί την Σιών, διότι είναι καιρός να ελεείς αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασε. Και μέσα στην καρδιά μου, αδερφοί, το έχω πολύ έντονα, γι' αυτό το μοιράστηκα μαζί σας, ήρθε η ώρα. Πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, έλα, Κύριε, σε ζητάμε». Οι προφητείες πια που ακούγονται εν το μέσο ημών δεν λένε «πλησίασε», λένε «έφτασε». Δεν λένε «έρχεται», ήρθε η ώρα για να ευλογήσει ο Κύριος. Το κάλεσμα είναι κάλεσμα για προσευχή. Είναι κάλεσμα μετάνοιας και επιστροφής, αδελφοί. Και ξαφνικά εκεί στα γόνατα, στις ολονυχτίες και στις αγρυπνίες, θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Και κλείνω με αυτό, αδελφοί. Πολλοί από εμάς, και είναι έτσι, βλέποντας τα γεγονότα, τα μέτρα, τις εξελίξεις, λέμε την πλευρά την αρνητική. Και λέμε το μυστήριο της ανομίας ενεργείται, περί παρακολούθησης, περί παγκόσμιας δικτατορίας, περί, και όλα αυτά και επιστημονικά κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, αλλά ξέρουμε ότι προετοιμάζεται κάτι και είναι αληθές.
Αλλά θέλει σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να μας αλλάξει τα μάτια και να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που εργάζεται, όλο αυτό που βλέπουμε και εμείς το συναισθανόμαστε σαν κλείσιμο, σαν δυσκολία, σαν πίεση, είναι το χέρι του Κυρίου για να φέρει την αναζωπήρωση. Όταν ο Κύριος εκεί αρχές Οκτωβρίου του 1857 επέτρεψε να χρεοκοπήσει το χρηματιστήριο, η πρώτη αντίδραση και των πιστών ποια ήτανε? Γιατί το επέτρεψες, Κύριε? Έχασα τα χωράφια μου, έχασα την περιουσία μου, έχασα τη δουλειά μου, τα έχασα όλα. Όταν μετά όμως από 4 μήνες βλέπαν να βαπτίζονται 20.000 ψυχές στο νερό κάθε μήνα, νομίζω τα ερωτηματικά τους φύγανε και λέγανε: «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που επέτρεψε να χρεοκοπήσει το χρηματιστήριο». Και εγώ μέσα την καρδιά μου λέω σήμερα: «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για ό,τι επιτρέψεις. Γιατί ξέρουμε ότι εσύ μας αποκλείεις έτσι ώστε εμείς να στραφούμε σε αυτό που ξεχάσαμε. Και αυτό που ξεχάσαμε είναι τα γόνατα. Γιατί όποιος τρέχει δια των γονάτων, είναι σίγουρο ότι θα φτάσει νικητής. Αμήν».